Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκαστης βασιλεύσι κατά βαρβάρων χωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκαστης βασιλεύσι κατά βαρβάρων χωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία. Νίκαστης βασιλεύσι κατά βαρβάρων χωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Κύριος κρατέος και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω, άρατε πύλασι αρχοντες ημών και πάρθητε πύλε αιώνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυναμεών, αυτός εστί ο βασιλεύς της δόξης. Ουρανός πολύφωτος, η Εκκλησία και σήμερα το πρωί τη Θεία Λειτουργία μετά από 23 χρόνια και απόψε πάλι καιρόμαστε τα διερανήξια
αυτού του Βυζαντινού ναού, κτίσμα του 16ου αιώνα και θαυμάζει κανείς και τι να πρωτοθαυμάσει κανείς από τις περίφημες αυτές αγιογραφίες. Θα πρέπει να έχει πολλή ώρα στη διάθεσή του για να δει τους Αγίους Μεγαλομάρτυρες, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ με τη ρομβαία του, τους Αγίους Πέντε Μάρτυρες που ιδιαίτερα τιμώνται στην Καστοριά, τον Άγιο Κωνσταντίνο στην γεροντική ηλικία μαζί με τη μητέρα του την Αγία Ελένη, ενώ μέχρι σήμερα τους παρουσιάζουμε νέο στην ηλικία, τον Άγιο Κωνσταντίνο σε γεροντική ηλικία μαζί με τη μητέρα του την Αγία Ελένη, να θαυμάσει κανείς την περίφημη κίνηση και πάνω από την κίνηση των παλαιότερων ημερών, θαυμάσιες τυπογραφίες του περιφήμου εκείνου μοναχού Ονουφρίου, όπως μας λέει η 16η εφορία, στην στήλη που έχει στήσει απέναντι δηλαδή έξω από τον Ιερό Ναό. Την ώρα αυτή θα ήθελα πολλές ευχαριστίες να εκφράσω στον Άγιο Σκιατίστης για την παρουσία του. Ήρθε και πάλι στο σπίτι του, γιατί η Καστοριά είναι το σπίτι του, πολύ δε περισσότερο η ενορία του Αγίου Γεωργίου. Και εδώ λοιπόν στην ενορία του Αγίου Γεωργίου, σε αυτό τον Ιερό Ναό, έχει τελέσει πολλές φορές η Θεία Λειτουργία, τη μεγάλη αυτή ερωτή των Αγίων Αποστόλων, αλλά και είναι αναμειγμένος, τα λέγαμε, με όλους τους ανθρώπους αυτής της ευλογημένης επαρχίας και της πόλεως και χαιρόμαστε κάθε φορά που τον βλέπουμε κοντά μας, μας δίνει, θα λέγαμε, κουράγιο και δύναμη. Ευχαριστίες πολλές στο βουλευτή μας και σήμερα το πρωί και χθες το βράδυ στα Κρανίξια, στο δήμαρχό μας για την παρουσία του, την ενισχυτική παρουσία του, που μας ενισχύει κάθε φορά, προκειμένου και εμείς χέρι-χέρι να αντιμετωπίσουμε όλα όσα επιτρέπει η χάρη και η φιλανθρωπία του Θεού. Ευχαριστίες πολλές στο ζευγάρι την Κατερίνα και το Θανάση. Ανέλαβαν αυτόν τον ιερό ναό και ο μισθός τους πολλής εν της ουρανής. Έλεγα και χθες το βράδυ αυτό που έλεγε Όσιος Παΐσιος. Κάθε φορά που ανοίγουμε ένα ναό, ο Άγιος έχει ένα δευτεράκι, τα λέγει έτσι δηλαδή, με τα λόγια τα δικά του και γράφει τα ονόματα τα δικά μας. Όλων δηλαδή όσων εμείς βρεθήκαμε στα θυρανίξια ή στα εγγένεια αυτού του Ιερού Ναού. Και πάει λέει στο Χριστό, εκεί στο ουράνιο θυσιαστήριο και εκεί του παρουσιάζει εμάς και μεσητεύει για τη σωτηρία τη δική μας. Εσείς δεν έχετε μόνο έναν Άγιο, εσείς έχετε δύο στήλους της Εκκλησίας, τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Παύλο, τον οποίο τη μνήμη θα γιορτάσουμε να υψώνουν χείρας εκέτητας για εσάς όλους το ουράνιο θυσιαστήριο. Πολλές ευχαριστίες. Ο έπαινος της τοπικής μας Εκκλησίας να σας ευλογεί ο Θεός πλούσια και να σας χαρίζει και υγεία και μακρότητα ημερών. Παράληψης θα ήταν αν δεν σημείωνα την παρουσία των δύο εκλεκτών εφημερίων αυτού του ναού, του Παπαμιχάλη και του Παπαχρήστου, που πραγματικά καταβάλλουν τις προσπάθειες για να διατηρήσουν αυτά τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά παρακλήσια. Και σε αυτούς πολλές ευχαριστίες. Στη 16η εφορία, ευγνωμοσύνη θα λέγαμε, εκπροσωπείται εδώ που είναι η Αμαλία. Χαιρόμαστε που έχουμε εδώ την Ανδρομάχη. Ήταν και σήμερα το πρωί με τη μάσκα, δεν σας αναγνωρίζω. Τι να κάνουμε, θα με συγχωρείτε λοιπόν. Η Ανδρομάχη λοιπόν, η αγαπητή μας κυρία Σκρέτα, η οποία κατέβαλε και καταβάλει πολλές και μεγάλες προσπάθειες και δράτωμε κάθε φορά της ευκαιρίας να της εκφράσω πολλές ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη για την αγαστή συνεργασία την οποία έχουμε, να μην μας ματιάσει τίποτα κανένα μάτι, γιατί βλέπετε προηγουμένως έπεσε το μπουκάλι κάτω και έσπασαν. Δηλαδή τι ήτανε έσπασε το κακό, έφυγε ο διάβολος. Δεν χαίρεται λοιπόν και τέτοια πράγματα. Σας το πω σήμερα το πρωί τι σημαίνει εκεί ένας ναός. Έτσι λοιπόν πολλές ευχαριστίες και ο έπαινος της τοπικής μας εκκλησίας, να ξέρετε και τα δικά σας τα ονόματα θα είναι γραμμένα εν βίβλο ζωής και οι Απόστολοι και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας θα μεσητεύουν για όλους εσάς του θρόνου του Θεού. Σε όλους που ήρθατε απόψε, σας συνοδεύουν οι θερμότατες και οι αγκάρδιες ευχές μου να χαιρόμαστε αυτούς τους ιερούς ναούς από το Σεπτέμβριο μήνα, λιγάκι πέσει και η ζέστη, θα κάνουμε και τα εγγένεια αυτού του ιερού ναού που σημαίνει θα τοποθετήσουμε στην κόρχη της Αγίας Τραπέζης, ήδη υπάρχει η κόρχη, είναι αδιανή, δεν υπάρχουν τα ιερά λείψανα, τα εσύνησαν τα ιερά λείψανα από την κόρχη, υπάρχει η κόρχη, η οποία δηλαδή της Αγίας Τραπέζης, θα τοποθετήσουμε τα ιερά λείψανα, βεβαίως και θα είναι ο Άγιος Σκιατίστης, αυτός θα κάνει τα εγγένεια, εγώ θα είμαι διάκονός του εκείνη την ημέρα,
και θα τον διακονώ. Και θα πρώτο ο Θεός. Έχει δίκιο πρώτο ο Θεός, αν θέλει ο Θεός. Έτσι λοιπόν θα χαρούμε και τα εγγένεια αυτού του ιερού ναού. Με το καλό λοιπόν και αύριο το απόγευμα στην ακολουθία του Εσπερινού και στην επόμενη μέρα τη Θεία Λειτουργία. Ξέχασα να μνημονεύσω και τον πατέρα Νικάμουρα, τον βλέπω λίγο μέσα στο ιερό εκεί, είναι και αυτός εφημέριος εδώ του ιερού ναού μαζί με τους Αγίους Διακόνους, αλλά και τους Αγίους Ιεροψάλτες και όλους εσάς. Η ευλογία του Θεού να είναι μαζί σας και οι Άγιοι Απόστολοι να προσδέχουν για όλους σας το Θεό. Αν ξέχασα κάποιον, έλεγε ένας Άγιος Μητροπολίτης Επίσκοπος, το Πατριαρχείο μας τον ανακήρυξε και Άγιο. Το Μητροπολίτη Εδέση. Βλέπω ότι γίνονται και Άγιοι και Δεσποτάδες ακόμη σήμερα. Μας κατηγορούν ότι κάνετε καλογέρους, κάνετε καλογρίες, κάνετε Δεσποτάδες. Δεν υπόλοιστε. Έγινε και ένας Άγιος Επίσκοπος. Και αγίασε με τι, με τη συκοφαντία. Υπέμενε λοιπόν τη συκοφαντία, τη λάσπη. Είπα και την άλλη φορά τι έκανα. Το απόγευμα, ένα απόγευμα που γιόρτασε ο Δεσπότης αυτός, έκανα συλλαγητήριο στην Έδεσα, χιλιάδες κόσμος εναντίον του Επισκόπου. Και όταν πήγαν οι προτεργάτες εκεί να του δώσουν το ψήφισμα, γιατί ήθελε να χωρίσει τη Μητρόπολη, αυτός τους είπε: «Δεν πειράζει, παιδιά, καλά κάνετε. Έχετε δίκιο εσείς. Κεράστε τα παιδιά σήμερα. Σήμερα γιορτάζουν». Και έφυγαν αυτοί ντροπιασμένοι που την ημέρα της εορτής του Επισκόπου τους έκανα συλλαγητήριο εναντίον του. Έτσι λοιπόν, με τη συκοφαντία στο μέτωπό του, αξιώθηκε από το Θεό του χαρίσματος της αγιότητος να είναι λοιπόν Άγιος. Έτσι λοιπόν, έλεγε αυτός ο Επίσκοπος ο Άγιος, αν ξέχασα κάποιον, να τον ξεχάσει ο χάρος. Αν ξέχασα λοιπόν να μνημονεύσω κάποιον, να τον ξεχάσει ο χάρος. Να μην τον θυμηθεί λοιπόν ποτέ. Σε όλους σας η ευλογία του Θεού. Χρόνια πολλά, με το καλό να χαρούμε τα εγγένεια και με το καλό να γιορτάσουμε τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων. Η Ανάστασή σου Χριστέ.